αφού έκανα το αυλάκι περίπου 1,5 χιλιοστό, πήρα και την εσωτερική διάμετρο και ήρθα ακριβώς και μπήκε και με ελαφρώς με ζόρι μέσα. Φύγε τώρα. Εγώ και τα γατιά δεν μου αφήνουν. Φύγε. Δεν μπορώ να το βγάλω έτσι. Πρέπει να βάλω δύο χέρια. Πήγε πολύ εφαρμοστό. Και είναι και στο μηδέν από ό,τι βλέπετε. Τέλεια εφαρμογή. Τώρα είναι να ευθυγραμμίσουμε πού θα γίνουν τα κοψίματα στα βλάκια. Τα λέμε σε λίγο. Προχωράμε στη διαδικασία να μειώσουμε το προστινό μέρος της τροχαλίας και να γίνει σε μικρότερη διάμετρο. Αυτό είναι 40 χιλιοστά διάμετρο, εγώ θα το κάνω 45, θα το κάνω 2,5 χιλιοστά από την κάθε πλευρά πιο παχύ να πιάνω την πίδες καλύτερα. Και το υπόλοιπο κομμάτι από που είναι μπλε θα γίνει, θα πάει στην κορφή εδώ και θα γίνει μια διάμετρος ίδια με αυτήν, με 60 εξωτερική και εδώ η τροχαλία, για να έχουμε ένα προς ένα και να πιάνουμε τις 1400 τροφές του μοτέρα απευθείας. Οι δύο πρώτες σκάλες θα είναι χαμηλές ώστε να έχουμε σχέση μικρή εδώ τροχαλία, μια ταχύτητα εδώ και μικρή εδώ πάλι μια δεύτερη ταχύτητα. Οι ταχύτητες αυτές που είχαμε εκεί ήταν 275 και 360. Έχουμε μπει στη διαδικασία να, αφού φτιάξαμε τον άξονα εσωτερικά, την τρύπα να μπαίνει στον άξονα εσωτερικά και είναι ακριβώς όπως σας έδειξα προηγουμένως, θα προχωρήσω να μειώσω τη διάμετρο τώρα. Τα λέμε στη συνέχεια. Επειδή το κόψιμο στον τόρο είναι πολύ αργό, κόβω και λίγο με το κονδύλι εδώ, βέβαια θα γίνει και φιλικό από πίσω, αλλά το ισιώσω με το άλλο, το ίσιο εργαλείο. Άρα με την πουλιά θα πιάσουμε. Πάμε αργά. Ένας κύκλος είναι 2 χιλιοστά. Στο κατέβασμα που είχε αρκετή διαδρομή, κοντεύει βέβαια να φτάσει σχεδόν να κουμπίσει το πάτος.
Έτσι θα κάνει. Φοβάμαι μήπως όσο κατεβαίνει το σκόρμιά σου. Αλλά είναι αλουμίνιο, είναι μαλακό. Θα το δούμε τώρα στην πράξη. Τι ωραία το καινούργιο μοντέλο να χωρίσει το παλιό. Τους, να μην το πάντα. Έλα. Upside down. Δεν ξέρω τι έγινε, τώρα το δούμε. Λύσε τι μέγενε, μάλιστα μάστρο. Μάλιστα μάστρο. Έχει μαζέψει πολύ σκόνη μέσα. Πω. Σχεδόν το πήγε μέσα. Το πήγε. Ίσια βλέπω. Για να ανάψουμε τα φώτα του τόρνου. Να το δούμε. Ναι, το πήγε καλά. Τώρα το βάλουμε εδώ να το ισιώσουμε. Αλλά πριν κάνουμε τι κάνουμε, πρέπει να διώξω αυτή τη σκόνη που έχει μέσα. Θα το καθαρίσω και θα τα πούμε σε λίγο. Τα χέρια μου γίνανε χάλια. Πώς θα πατήσω το κουμπί της κάμερας. Δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο αυτό, θέλει άλλο, αλλά εντάξει, σιγά σιγά κοντεύω να το τελειώσω. Στην αρχή μπαίνει η μισή σφήνα. Θα το δοκιμάσω και πάλι, θέλει λίγο πίσω. Όσο πάει πίσω το σπρώχνει μέσα το εργαλείο και δεν κόβει αυτή η γραμμά όπως μπροστά. Το παλεύουμε σιγά σιγά λίγο. Δέκατο, εκατοστό του χιλιοστού να διευρυνθεί λίγο. Κάνω λίγο υπογωνία. Όλο και βγάζει πριονίδι. Αλλά κάτι τρώει. Ίσια πάλι. Mm-hmm.
κουράστηκε το χέρι μου, ρε παιδιά. Αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί θα είναι μια χαρά αυτή η τροχαλία στο καινούργιο μοτέρ. Για να τη φυσήξουμε. Και να πάω να το δοκιμάσω. Εσείς δεν βλέπετε τώρα, μέχρι ενός σημείου η μισή σφήνα μπαίνει μέσα για να δώσει κότο. Έχει λερωθεί και το εσωτερικό της τροχαλίας τώρα και δεν πάει πάτω. Δεν έχει πάει τέρμα. Βλέπω ωραία γραμμικά. Αν τη χτυπήσω με το σφυράκι που είναι το σφυράκι, κάπου εδώ ήταν. Α, χάμουν. Αν τη χτυπήσω λίγο, μπορεί να φρακάρει. Εκείνο το τέρμα. Πρέπει να μπει κι άλλο μέσα. 2 χιλιοστά τουλάχιστον. Πρέπει να γίνει τρύπα πιο βαθιά, εκτός αν ανεβάσω τις τροχαλίες λίγο πιο πάνω, που αυτό είναι πιο βολικό. Μάλλον το δεύτερο θα κάνω, γιατί εδώ τερματίζει. Έχει και ένα δοντάκι, ίσως βρίσκει στο δοντάκι του μοτέρ. Τέλος πάντων, θα το βγάλω τώρα και τα λέμε μετά.